Απάτη είναι ω γνωστόν η αποσιώπηση τη αληθεία ή η παράσταση ψευδών πραγμάτων ω αληθών. Εξ αυτού τούτου του, του ορισμού αυτή συνάγεται ότι η απάτη δεν ανάγεται στην ευθεία του απαταιώνο, διότι πα άνθρωπο δίνεται να παραστήσει ψευδό πράγματα ω αληθή, και αυτό ούτω ο βλάξ, αλλά στην την ευπιστία του θύματο. Ότι λοιπόν καταφεύγει ει αυτήν ω διανοητικό ευκολότερο μέσον ο βλάξ, επειδή στερούμενο φυ... ευθεία είναι ανίκανο να μεταχειριστεί έντιμα μέσα, είναι αυτονόητο. Διότι έντιμα μέσα ω δυσκολότερα, χρησιμοποιεί μόνο και εκτιμένο πραγματική ατομική αξία. Ο συνασπισμό των βλακών είναι μηχανική οργάνωση βάσει τη αρχής τη ελαχίστης προσπάθεια προ αντιμετώπιση ισχυρότερα δυνάμεω ή στο πρόσωπο των ολίγων ή του ενό. Η οργάνωση σάφτη, περιορισμένη εκτάσεω, καλείται εκτάσεως, καλειται κλίκα. Η έμφυτο στάση του βλακό, εξυκνουμένη συχνότατα ει αληθή μανία, όπω ανήκει στι χειρά και όσο το δυνατόν περισσότερα πάση φύσεω οργανώσει, εξηγείται πρώτον μεν εκ τη ευκολία τη αγελιοποιήσεω ή συμμονίμω υπόκειται, λόγω ηλίψεω ατομικότητα, δεύτερον δε εκ του ατομικού ζώου πανικού, υπό το οποίο μονίμω κατατρίχεται, εκ του δε δικαιολογημένου φόβου μήπω περιέλθει στο παντό είδου προλεταριάτων τι ο τρόπο δημιουργείται αυτομάτω η ροή βλακών στα σπάσει φύσου οργανώσει έτοιμε, εάν μεν είναι συμφεροντολογικέ, διατηρούν τουλάχιστον τη σοβαρότητα των συμφερόντων των. Εάν όμω είναι πνευματικέ, περιέρχονται συν τον χρόνο ει πλήρη βλακοκρατία. Μασονισμό, απανταχού ροταριανοί όμιλοι και αυτή-αυτή η κοινωνία των εθνών. Τούτων δεδομένων εξηγείται και η ατελεύτητο και αυστηρότατη επιλογή βλακών ει τα ομαδικά συστήματα, η οποία τη βοηθεία μια πολιτική βία κατοχυρούται και ω πολιτικών και κοινωνικών καθεστώ, 4η Αυγούστου. Τόσο μάλλον όσο η ελευθερία τη σκέψεω, χρήσιμο μόνο ει εκείνου ή διαθέτουν σκέψη, είναι μονίμω και εξόχω αντιπαθητική στου βλάκας, διότι ασκουμένοι υπό τον άλλον στρέφεται εναντίον των. Οι δύο Σάκη ούτε κατέχουν εξουσιαστικά θέσει ή έχουν συνδέσει συμφέροντα με του κατέχοντα αυτά. Η ακατανίκητο επίση τάση των Βλακών προ τα σπάσει φύσεω αγελέα εμφανίσει, κοσμικέ συγκεντρώσει και κοζερί, κουτσομπολιό, τρεφωμένη εκ των περιεχομένων των εφημερίδων και των ραδιοφώνων, μόδα κτλ και διακρίσει, τίτλοι, διπλώματα, παράσημα, είναι κατόπιν τον ανωτέρω αυτονόητο. Ενό βλακό μύριε έπονται. Ο δε ούτω των ελθών βλάξ θα προωθήσει ο ίδιο πρόσωπα μόνο κατώτερα εαυτού, μέχρι ότου ή μία έξωθεν επέμβαση υπαγορευμένη υπό τι ανάγκε άλλου την κοινωνικού οργανισμού, ή ο φυσικό εκφυλισμό ενό τειού του οργανισμού εκ των έσω επιφέρει θεμελιώδη την ανατροπή ή και αυτών τούτον των τερματισμών του βίου του εκφυλιστέντο οργανισμού. Ούτω λόγω χάρη πολλοί εξ αυτών κατέλαβαν διαδοχικώ πλήστα αξιώματα τη κοινωνία και τη πολιτεία από του Προέδρου τη Δημοκρατία μέχρι του Προέδρου του Συλλόγου Προστασία Εγγύων Μηγών, του Γενικού Γραμματέω τη Γενική Συνομοσποδία Πολιτών Ποντικοπαγίδων και ούτω καθεξής. Αξιώματα βεβαίω τα οποία ουδέποτε θα επιδιώξει σοβαρό απασχολούμενο άνθρωπο. Την άνοδο αυτού διευκολύνουν πλήστα προ τούτο ειδικά προσόντα, η παντελή έλλειψη προσωπικότητο ή τη εκδηλούται στην χρονία αναπουσία γνώμη επί παντό ζητήματο ή στον φόβο πρώτη ενδεχομένη διαφωνία προ πάντα άνθρωπον, ή ο λιγόλογο ανιαρό αυτού, εκλαμβανωμένη υπό τον αφελόν ω βαθύνια και σοβαρό τη, οφειλωμένη δε πράγματι σαν επανόρθωτον έλλειψη πνεύματο και πολιτισμού. Ο Βλάξ, ω πλησιέστερο προ το ζωικών βασίλειων, έχει την αίσθηση των καχυποψίαν ούτω ανεπτυγμένη, ώστε αδυνατή να διαγνώσει ή να εννοήσει συλλογισμού και λογικού υπολογισμού του εφιού, βασιζόμενο όχι στο έστικτον, αλλά στην διάνοια. Άοπλο και ανυπεράσπιστο έναντι των ψυχρών υπολογισμών τη ξένη διανία, ίσο ο μηχανισμό την χάνει σε αυτόν νοητικό απροσπέλαστο, μία μόνη να διαθέτει, ακριβώ όπω το ζώο και ο πρωτόγονο άνθρωπο. Την έστικτον καχυποψίαν ανήκουν και οι εφιέστατοι εκείνοι αριβείς τεπάσης φύσεως του δημοσίου βίου, οι οποίοι φρονούν ότι δεν έχει καμία σημασία αν τι λέγει και τι πράττει, τι σήμερα και αύριο, διότι, διότι εν τη συγχύση του λαού τα πάντα λησμονούνται. Παραγνωρίζονται σε ατυχή στο γεγονός ότι αν την λησμονεί ο λαός, δεν λησμονούν όμως τα στελέχη και η ηγέτη του, και ότι αν και ακόμη ολόκληρο ο λαό αποτελείται από λοποδίτα και παλιανθρώπου, ο αυτό όμω ακριβώ λαό έχει την μοχθηρά αξίωση να μην είναι τιούτη ή οι παραυτού αναδεικνυόμενοι ή εκείνοι οι οποίοι οπωσδήποτε επηρεάζουν τα στίχα του, του οποίου εξ ενστίκτου αυτοσυντηρήσεω και δικαιοσύνη, διότι εφοδιασμένοι αυτοί με περισσότερων μέσα, του κάνουν αθέμινο των ανταγωνισμών, επιθυμία σπήλου ή άλλο τιμωρεί. Ω προ την κοινωνική προέλευση των βλακών, διαπιστούνται ότι η παραγωγή βλακών δεν είναι ταξική. Η πονηρά φύση δεν έδωκε σε ορισμένη την ακοινωνική τάξη του επίζυλο τούτο προνόμιον. Επιδαψίλευσαν ίσω ω φαίνεται στην εκάστοτε άνων τάξη του διασκεδαστικότερου απλού τύπου βλακών, αλλά δεν εστέρισαν δε μίαν άλλη κοινωνική τάξη τη σοβαρά συμβολή ο Βλάξ Υπουργό, ο αγόμενο και φερόμενο υπό των υπαλλήλων του και τα μέλη ενό εργατικού σωματείου, τα οποία εκμεταλλεύεται το πονηρό εργατοκάπηλο, αποτελούν δύο αντίθετα παραδείγματα του γεγονότο ότι η βλακεία δεν έχει ταξική την πατρίδα. Του φιλήσυχου, μη ανήκοντε κατά ούτε στην κατηγορία των βλακών ούτε στην κατηγορία των εφιών, αλλά αποκλίνοντα εκάστοτε που μεν προ την μίαν, που δε προ την άλλη κατηγορία, ήθιστα να μην πειράζουν οι επιστήμονε κοινωνιολόγοι, παρά τότε μόνον όταν οι φιλήσυχοι, υπερβαίνοντε του υπό τη φύσεω και τη κοινωνία δεδομένων αυτή περιθώριων ζωή, δεν αρκούνται απλώ να εξεγείρονται ήδη κατά πάση πνευματική ή πραγματική διαταραχή, ασχέτω τη ωφελεία τη και τη γονιμοποίησεω τη επιστήμη και τη κοινωνική πρόοδου, αλλά διαπράττουν την απρονοησία να εκφέρουν και γνώμα με σκοπό τον επηρεασμό των μη και με γνώμονα την ησυχία και των οικογενειακών βίων. Ουδή με τούδε συγγραφέα κατόρθωσε όντω να διαρριθμίσει εποφελώ τα σχέσει του με του τρομερού αυτού ταραξία, του διανέων αναταραχών πολεμίου των αναταραχών, του φιλήσυχου. Ο κοινωνικό βλάξ, επομένω, είναι ένα αρνητικό μεν ορισμό, πάσο μη πληττόμενο υπό του αστικού και του ποινικού νόμου και ελευθέρωση κυκλοφορών και δικαιοπρακτών βλάξ, του οποίου ο μικρότερο βαθμό βλακεία τον καθιστά ικανό προ το δικαιοπρακτήν και ποινικό υπεύθυνο. Κάποιο που επιχειρεί να μιλήσει για τη βλακεία διατρέχει σήμερα τον κίνδυνο να ζημιωθεί με κάμπου του τρόπου. Μπορεί να του καταλογίσουν θρασίτητα, μπορεί να του καταλογίσουν ακόμα και παρεμπόδιση τη εξέλιξη. Εγώ ο ίδιο πριν από αρκετά χρόνια είχα γράψει τα εξή. Αν η βλακεία δεν έμοιαζε τόσο πολύ με την πρόοδο, το ταλέντο, την ελπίδα ή τη βελτίωση, κανεί δεν θα ήθελε να είναι βλάκα. Αυτά το 1931. Και κανεί δεν θα τολμήσει να αμφισβητήσει πω ο κόσμο από τότε έχει γνωρίσει πρόοδο και βελτίωση. Έτσι διαμορφώνεται σιγά σιγά ένα είδο αναπόδραστο ερωτήματο. Τι είναι τελικά η βλακία. Πάντα υπέθετα πω αυτή η πολύμορφη αντίσταση στην τέχνη και στο πνεύμα από έναν λαό που καφιέται για την αγάπη του για την τέχνη δεν είναι άλλο τίποτα από βλακία. σω μια ιδιαίτερη μορφή βλακία, μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική ή και συναισθηματική βλακία, η οποία όμω σε κάθε περίπτωση εκφράζεται έτσι ώστε να καθιστά αυτό που ονομάζουμε καλλιτεχνικότητα σε ικανότητα στην τέχνη τη βλακία. Και δεν βλέπω ούτε σήμερα πολλού λόγου να εγκαταλείψω αυτή μου την άποψη. Φυσικά, δεν μπορεί κανεί να δικαιολογήσει με τη βλακεία όλα όσα διαστρεβλώνουν έναν τόσο ανθρώπινο στόχο όπω αυτόν τη τέχνη. Θα πρέπει, κατά πώ μα δίδαξαν οι εμπειρίε των τελευταίων χρόνων, να μείνει και χώρο για τι διάφορε μορφέ τη απουσία χαρακτήρα. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να με αντιτάξετε πω η έννοια βλακεία δεν έχει καμία θέση εν προκειμένου επειδή αναφέρεται στη νόηση και όχι στα συναισθήματα από τα οποία αντιθέτω εξαρτάται η τέχνη. Αυτό θα ήταν λάθο. Ακόμα και η αισθητική απόλαυση συνιστά κριτική και συνέστημα και σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε όχι μόνο να προσθέσω σε αυτή τη μεγάλη εξίσωση την οποία δανείζομαι από τον Καντ την υπενθύμηση πως ο Καντ μιλάει για μια αισθητική δύναμη της κριτικής και για μια κριτική του γούστου αλλά και να επαναλάβω τις αντινομίες στις οποίες αυτή οδηγεί. Θέση. Η κριτική του γούστου δεν βασίζεται σε έννοιες. Μια και τότε θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει, να αποφασίσει μέσω αποδείξεων. Αντίθεση. Βασίζεται σε έννοιες. Μια και τότε δεν θα μπορούσε κανείς να λογομαχήσει, να επιδιώξει μια συμφωνία. Και τώρα θέλω να ρωτήσω, κατά πόσο μια όμοια κριτική με όμοιε αντινομίε δεν συνιστά ούτω ή άλλω τη βάση τη πολιτική και τη τρέλα τη ζωή. Σάμποζεν δεν είναι θεμητό να αναμένει κανεί πω εκεί που κατοικοειδρεύουν η κριτική και η λογική θα συναντήσει και τι αδερφέ και αδερφούλε του τι διάφορε μορφέ τη βλακεία. Αυτά τα λίγα για τη σημασία του. Ο Έρασμο από το Ρότερνταμ έγραψε στο θαυμάσιο και επίκαιρο ακόμα και σήμερα έργο του Μωρία Εγκόμιον πω χωρί κάποιε συγκεκριμένε βλακίε ο άνθρωπο δεν θα ερχόταν καν στη ζωή. Αυτό συνέβη όταν ένα διανοούμενο φίλο μου μου έστειλε το ανάτυπο από μια διάλεξη που είχε γίνει το 1866, την οποία υπογράφει ο μαθητή του Χέγκελ, καθηγητή στη Χάλε, Γιώργ Έρντμαν. Αυτή η διάλεξη που ονομάζεται Περιβλακία αρχίζει με την πληροφορία πω από την αναγγελία τη κιόλα έγινε δεκτή με γέλια. Από τότε που ξέρω πω κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί ακόμα και σε έναν ειδικό του Χέγκελ, είμαι πεπισμένο πω αυτή η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι σε όποιον θέλει να μιλήσει για τη βλακεία έχει κάτι το ιδιαίτερο και νιώθω πολύ ανασφαλή, όντα σίγουρο πω προκαλώ μια βίαιη και εξαιρετικά αμφίροπη ψυχολογική αντίδραση. Αυτό είναι ο λόγο που προτιμώ να παραδεχτώ από ώρα την αδυναμία μου απέναντί τη. Δεν ξέρω ακριβώ τι είναι. Δεν έχω ανακαλύψει καμία θεωρία τη βλακεία με τη βοήθεια τη οποία θα μπορούσα να καταπιαστώ με τη λύτρωση του κόσμου. Μάλιστα δεν βρήκα, έστω υπό τον περιορισμό τη επιστημονική επιφυλακτικότητα, ούτε μια έρευνα που να έχει ω αντικείμενό τη τη βλακεία ή και κάτι συναφέ που κατά την εξέταση συγγενών αντικειμένων να λάμβανε υπόψη τη σημασία τη. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην αγνωσία μου, αν και το πιο πιθανό είναι πω το ερώτημα τι σημαίνει βλακεία ανταποκρίνεται τόσο λίγο στο σημερινό τρόπο σκέψη, όσο και τα ερωτήματα περί του τι είναι καλοσύνη, ομορφιά ή ο ηλεκτρισμό. Ωστόσο, η επιθυμία που νιώθει κανεί να σχηματίσει άποψη για αυτή την έννοια και να απαντήσει όσο πιο νυφάλια μπορεί σε αυτό το πρωταρχικό ερώτημα δεν είναι μικρή. Αυτό είναι ο λόγο που παρασύρθηκα από το ερώτημα τι είναι τέλο πάντων πραγματικά η βλάκια, και όχι πώ παρελάβει από μπροστά μα κάτι που θα ανταποκρινόταν περισσότερο στο επαγγελματικό μου καθήκον και την επαγγελματική μου δεξιότητα. Και επειδή δεν ήθελα να το κάνω με ποιητικό αλλά ούτε και μπορούσα να το κάνω με επιστημονικό τρόπο, προσπάθησα με τον πλέον αφελή τρόπο, όπω γίνεται πολύ συχνά σε τέτοιε περιπτώσει, να ανοιχνεύσω απλώ τη χρήση τη λέξη βλάκα και τη οικογένειά τη στι πιο συνηθισμένε περιπτώσει και να συνδυάσω ό,τι σημείωνα. Αυτή η μέθοδο δυστυχώ έχει πάντα κάτι το κοινό με το κυνήγι τη πεταλούδα. Παρακολουθεί κανεί για ένα διάστημα αυτό που πιστεύει πω παρατηρεί χωρί να το χάνει από τα μάτια του, επειδή όμω πλησιάζουν από διάφορε μεριέ με τα ίδια ζιγ-ζακ και άλλε πολύ όμοιε πεταλούδε, σύντομα δεν ξέρει αν κυνηγάει ακόμα την ίδια πεταλούδα. Το καλύτερο είναι μάλλον να αναφέρουμε την αρχική δυσκολία, το ότι δηλαδή όποιο θέλει να μιλήσει ή να παρακολουθήσει προ ήδη ονόφελο μια τέτοια συζήτηση θα πρέπει να πάρει ω δεδομένο πω δεν είναι ο ίδιο βλάκα. Οπότε και θα προβάλλει προ τα έξω την πεποίθησή του πω βλέπει τον εαυτό του σεξπνο. Παρότι γενικότερα το να κάνει κάτι τέτοιο θεωρείται σημάδι βλακεία. Αν τώρα εξετάσει κανεί αυτό το πρόβλημα, το γιατί δηλαδή θεωρείται βλακεία να επιδεικνύει την εξυπνάδα σου, τότε η απάντηση που έρχεται αυτομάτω στο μυαλό είναι γεμάτη σκόνη, σαν να έχει βγει από τίποτα προγονικά μπαούλα, μια και μα λέει πω είναι φρονιμότερο να μην κάνει τον έξυπνο. Είναι πιθανό η βαθιά δύσπιστη και σήμερα εκ πρώτη όψεω ακατανόητη αυτή πρόνοια να έχει τι ρίζε τη σε συνθήκε στι οποίε ήταν πράγματι ξυπνότερο για τον πιο αδύναμο να μην περνάει για έξυπνο. Η εξυπνάδα του θα μπορούσε να αποκαλέσει θανάσιμο κίνδυνο για τον ισχυρό. Η βλακή αντιθέτω αποκοιμίζει τη δυσπιστία, αφοπλίζει καθώ λένε σήμερα. Ήχνη παρόμοια παλιά κατεργαριά και κουτοπονιδιά τα βλέπουμε πράγματα ακόμα σε σχέσει εξάρτηση όπου οι δυνάμει είναι τόσο ανώμια μοιρασμένε, ώστε ο πιο αδύναμο να αναζητεί τη σωτηρία του στο να παριστάνει πω είναι πιο βλάκα από ό,τι στην πραγματικότητα. Έτσι, τα ίχνη αυτά εμφανίζονται στη λεγόμενη χωριάτικη πονηριά, στι σχέσει των υπηρετών με τους φαφλατάδες αφέντες τους, στις σχέσεις του φαφλατάδε αφέντε του, στι σχέσει του μαθή με το δάσκαλό του και του παιδιού με τους του γονεί του. Αυτό που έχει την εξουσία εκνευρίζεται λιγότερο με τον αδύναμο που δεν μπορεί, παρά με τον αδύναμο που δεν θέλει. Η βλακεία μάλιστα τον φέρνει σε απελπισία, δηλαδή αναμφισβήτη σε μια κατάσταση αδυναμία. Οπότε ισχύει απολύτω ότι η εξυπνάδα τον κάνει έξαλλο. Βεβαίω και την εκτιμούν στον υποτελή, αλλά μόνο στο μέτρο που συνδυάζεται με ανεφόρον αφοσίωση. Τη στιγμή που θα λείψει το εχέγγυο αυτό, τη στιγμή που καθίσταται αμφίβολο αν η εξυπνάδα είναι προ όφελο του εξουσιαστή, τότε αυτή σπάνια θα ονομάσει εξυπνάδα και συχνότερα αλαζονία, θρασίτητα ή πονηριά. Δημιουργείται δε συχνά μια κατάσταση, λε και αυτή η ξυπνάδα αντιμάχεται την τιμή και την αυθεντία του εξουσιαστή, έστω και αν δεν απειλεί πραγματικά την ασφάλειά του. Στην εκπαίδευση, αυτό συχνά εκφράζεται με τη σκληρότερη μεταχείριση του ανυπάκου αλλά πρικισμένου, από ότι του απρόθυμου αλλά μπουνταλά μαθητή. Ακόμα και η δικαιοσύνη δεν έχει μείνει εντελώ ανέγκυχτη από αυτή την προσωπική προκατάληψη και κρίνει την έξυπνη εκτέλεση μια εγκληματική πράξη με ιδιαίτερη δυσμένεια ω πονηρή και αδίστακτη. Στην πολιτική μπορεί ο καθένα να βρει παραδείγματα όπου θέλει. Τόσο από φόβο να φανούν βλάκε, όσο και από φόβο να χάσουν την ευπρέπειά του, πολλοί άνθρωποι θεωρούν μεν του εαυτού του έξυπνου, αλλά δεν το λένε. Και αν νιώσουν υποχρεωμένοι να το πουν παρόλα αυτά, το περιγράφουν, λέγοντα για παράδειγμα για του εαυτού του, Δεν είμαι πιο βλάκα από του άλλου. Ακόμα περισσότερο προτιμούν να λένε όσο πιο αδιάφορα και αντικειμενικά. Θα μου επιτραπεί, υποθέτω, να υποστηρίξω για τον εαυτό μου πω κινούμε στο επίπεδο τη μέση διάνοια. Μερικέ φορέ, μάλιστα, η πεποίθηση περί τη εξυπνάδα του κάνει την εμφάνισή τη και από την πίσω πόρτα, όπω για παράδειγμα με την έκφραση Δεν είμαι πια και τελείω λάκα. Ακόμα πιο αξιοπρόσεκτο είναι ότι δεν βλέπει μόνο ο καθένα μυστικά στι σκέψει του τον εαυτό του ω έξυπνο και πρικισμένο, αλλά και ότι ο άνθρωπο που έχει κάποια σπουδαία ιστορική αποστολή, με το που αναλαμβάνει την εξουσία, λέει και βάζει να του λένε πόσο ιδιαίτερα έξυπνο, πρικισμένο, αξιοπρεπή, ανώτερο, σεβάσμιο, επίλεκτο του Θεού και ταγμένο να γράψει ιστορία είναι. Αυτά τα λέει μάλιστα και για άλλου όταν νιώθει να φωτίζεται από την αντανάκλασή του. Τα παραπάνω έχουν απολυθωθεί σε τίτλου και προσφωνήσει όπω μεγαλειότατε, σεβασμιότατε, εξοχότατε, εκλαμπρότατε, υψηλότατε κλπ. Χωρί πια να το συνειδητοποιούμε. Η ζωηρότατα πάντω φαίνονται κάτι τέτοια όταν ο σημερινό άνθρωπο μιλάει ω όχλο. Υπάρχει ένα κατώτερο μέσο όρο πλέγματο και ψυχή που ξετσιπώνεται απολύτω από την ανάγκη να κομπάσει με το που βρεθεί υπό την προστασία του κόμματο, του έθνου τη αίρεση ή του καλλιτεχνικού ρεύματο και του επιτραπεί να χρησιμοποιεί αντί του εγώ την αντωνυμία εμεί. Με μια αυτονόητη και επομένω και αμεληταία επιφύλαξη, αυτή η ανάγκη για κομπασμό μπορεί να ονομαστεί και ματαιοδοξία. Είναι αλήθεια που σήμερα η ψυχή πολλών λαών και κρατών διακατέχεται από αισθήματα, εκ των οποίων η ματαιοδοξία καταλαμβάνει μία από τι πρώτε θέσει. Ανάμεσα όμω στη βλακεία και στη ματαιοδοξία επικρατεί από αρχαιοτά των χρόνων μια πολύ στενή σχέση που ίσω αποτελεί και προειδοποίηση. Ένα βλάκα συχνά δίνει την εντύπωση ματιόδοξου, ακριβώ επειδή του λείπει η να το κρύψει. Στην πραγματικότητα όμω δεν χρειάζεται καν να το κρύψει, μια και η συγγένεια τη βλαϊκία με τη ματιοδοξία είναι πρώτου βαθμού. Και καθώ πρωτήτερα έγινε λόγο για τη ματιοδοξία, με την οποία κομπάζουν σήμερα λαοί και κόμματα θεωρώντα πω είναι πεφωτισμένα, πρέπει να προσθέσουμε πω η ευημερούσα πλειονότητα των ανθρώπων, ακριβώ όπω ο κάθε μεγαλομανή στι ονειροπολίσει του, δεν διεκδικεί απλώ την αποκλειστικότητα στη σοφία, αλλά και την αρετή, θεωρώντα σε αυτήν γενναία, ευγενή Ανίκητη, ευλαβή και ωραία. Επίση, όταν οι άνθρωποι δρούν μαζί σε μεγάλου αριθμού, επιτρέπουν στου εαυτού του όλα όσα του απαγορεύονται σε ατομικό επίπεδο. Αυτά τα προνόμια του διωγγωμένου εμεί δίνουν σήμερα ακριβώ την εντύπωση πω ο αυξανόμενο εκπολιτισμό και η του ανθρώπου οφείλουν να αντισταθμιστούν με μια σε ανάλογο ρυθμό αυξανόμενη εκβαρβάρωση εθνών, κρατών και συλλόγων ομοφρόνων. Και αυτό το παράδειγμα μα διδάσκει μόνο και μόνο ότι κάτι δύναται, αλλά δεν είναι απαραίτητο να πω η σημασία αλλάζει ανάλογα με το συσχετισμό στον οποίο εμφανίζεται κάτι και πω η βλακή είναι στενά συνυφασμένη με άλλα πράγματα, χωρί να εξέχει πουθενά η κλωστή που θα μπορούσε να ξυλώσει το υφαντό με μια κίνηση. Ακόμα και η ιδιοφυή σκέψη έχει στενή σχέση με τη βλακία, ενώ η ανθρωπότητα το γεγονό ότι επιτυπηνεί να θεωρηθεί κανεί βλάκα, απαγορεύεται να μιλά και να περιαυτολογεί πολύ, το αντιπαρέχεται με παράξενο τρόπο, μέσω των λογοτεχνών. Ο λογοτέχνη, στο όνομα τη ανθρωπιά, επιτρέπεται να πει ότι του άρεσε το φαγητό του ή ότι ο ήλιο βρίσκεται στον ουρανό, επιτρέπεται να αποκαλύπτει τον εαυτό του, να ξεστομίζει μυστικά, να εξομολογείται, να δίνει έναν ενδίαστα λογαριασμό για τα πάντα. Αυτό τουλάχιστον κάνουν πολλοί ποιητέ. Όλα αυτά δημιουργούν την εντύπωση πω η ανθρωπότητα σε αυτό το σημείο επιτρέπει στον εαυτό τη μια εξαίρεση σε κάτι που κατά τα άλλα θα απαγόρευε. Με αυτόν τον τρόπο μιλάει η ίδια στα για τον εαυτό τη, ενώ με τη βοήθεια των ποιητών έχει διηγηθεί τι ίδιε ιστορίε και εμπειρίε εκατομμύρια φορέ, απλώ αλλάζοντα τι συνθήκε και χωρί να αποκομίζει για τον εαυτό τη την οποιαδήποτε πρόοδο ή το οποιοδήποτε νόημα. Μήπω τελικά με τον τρόπο που χρησιμοποιεί την ποιησή τη και με την προσαρμογή τη σε αυτή τη χρήση καθίσταται η ίδια ύποπτη βλακεία, εγώ από μέρου μου δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο. Όταν σε κάποιον αθλητή πέσει η απόδοσή του την κρίσιμη στιγμή ή κάνει ένα λάθο, λέει αυτό μετά. Ήμουν σαν καρφωμένο στη θέση μου ή δεν ξέρω πού είχα το μυαλό μου παρόλο που το μερτικό του μυαλού στην κολύμβηση ή στον box μπορεί να θεωρηθεί αυστηρό περιορισμένο. Το ίδιο και ανάμεσα σε μικρά αγόρια ή σε συναθλητέ. Ο αδέξιο θα χαρακτηριστεί βλάκα, ακόμα και αν πρόκειται για ένα νέο χέντερλι. Υπάρχουν και επαγγελματικέ συνθήκε στι οποίε θα πάρουν για βλάκα έναν άνθρωπο που απλώ δεν είναι πονηρό και ασυνείδητο. Εν ολίγη, θεωρούνται βλακέ αυτά που ήταν χαρακτηριστικά μια παλαιότερη εξυπνάδα από αυτήν που τιμάται σήμερα. Και αν είμαι καλά πληροφορημένο, στη Μεσαιωνική Γερμανία τόσο οι ηθικέ απόψει, όσο και οι έννοιε τη γνώση, τη πείρα και τη σοφία, δηλαδή οι πνευματικέ έννοιε, ήταν συνυφασμένε με τον πόλεμο και τη μάχη. Έτσι, σε κάθε ξυπνάδα αντιστοιχεί και μια βλακεία. Ακόμα και στην εξέταση τη ψυχολογία των ζώων, διαπιστώθηκε πω σε κάθε τύπο επίδοση μπορεί κανεί να κατατάξει έναν τύπο βλακεία. Σε καιρού προσωπική ανασφάλεια θα ονομαστούν ξυπνάδα η πονηριά, η βία, η εγρήγορση και η σωματική δεξιοσύνη. Σε καιρού πνευματική και θα μπορούσε να πει κανεί αστική στάση ζωή, τη θέση όλων αυτών θα πάρει η διανοτική εργασία. Και για να το πούμε πιο σωστά, θα έπρεπε στη θέση του να βρίσκεται η υψηλή διανοτική εργασία, αν και έτσι όπω πήγαν τα πράγματα, το μεγαλύτερο βάρο δόθηκε στη σύννεση που αποτυπώνεται στο κενό πρόσωπο του επιχειρηματία κάτω από το συνοφριωμένο του μέτωπο. Η γενική άποψη περί που συνδέεται εξ αρχή με τη λέξη βλάκα, τόσο ω προ τη σημασία τη ανεκανότητα στα πάντα, όσο και στη σημασία κάθε δυνατή αναξιοσύνη έχει και ένα πραγματικά εντυπωσιακό επακόλουθο. Το ότι δηλαδή οι λέξει βλάκα και βλακεία, επειδή σηματοδοτούν γενικώ την ανικανότητα, χρησιμοποιούνται κατά περίσταση στη θέση κάθε όρου που θα μπορούσε να περιγράψει μια ιδιαίτερη ανικανότητα. Τότε είναι που έρχεται να τη βοηθήσει πραγματικά σχεδόν άναρθρη κραυγή, ο οποίο αθλιώτη, που υποκαθιστά τα πάντα και μαζί με το επιφώνημα τη βλακεία, διεκδικεί το ίμιση του κόσμου. Και αυτό επειδή προφανώ αυτέ οι δύο εκφράσει μπορούν να υποκαταστήσουν όλε τι άλλε, μια και η βλακεία έχει πάρει τη σημασία τη γενική ανικανότητα και η αθλειότητα της γενικής κατάπτωσης. Αν κανείς, τη γενική ηθικής κατάπτωση. Αν κρυφακούσει κανεί τι λένε σήμερα οι άνθρωποι ο ένα για τον άλλον, τότε θα αποκομίσει την εντύπωση πω η αυτοπροσωπογραφία τη ανθρωπότητα, όπω αυτή η αυθόρμητα προκύπτει από τι εκατέρωθεν ομαδικέ αποτυπώσει, αποτελείται από τι παραλλαγέ αυτών των δύο κακοραμένων εκφράσεων. σω θα άξιζε να το σκεφτεί κανεί αυτό. Χωρί αμφιβολία αποτελούν και οι δύο το κατώτατο σκαλοπάτι μια μη διαμορφώσιμη κρίση, μια απολύτω ασύντακτη κριτική που αντιλαμβάνεται μένουν πω κάτι είναι λανθασμένο, χωρί όμω να μπορεί να προσδιορίσει τι ακριβώ. Η χρήση αυτών των εκφράσεων είναι η πιο απλή διατύπωση απόρριψη που μπορεί να βρει κανεί, είναι η αρχή αλλά και το τέλο μια απόκριση. Όλο αυτό ενέχει στοιχεία βραχικυκλώματο και γίνεται καλύτερα κατανοητό όταν ληφθεί υπόψη πω το βλακώδε και το άθλιο, ό,τι και να σημαίνουν, χρησιμοποιούνται και ω βρισσιέ. Και αυτό επειδή η σημασία των υβριστικών λέξεων έγκυται ω γνωστόν όχι τόσο στο περιεχόμενό του, όσο στη χρήση του. Πολλοί από εμά μπορούν να αγαπούν τα γαϊδούρια, θα νιώσουν όμω προσβεβλημένοι αν κάποιο του ονομάσει έτσι. Η βρισιά δεν εκπροσωπεί αυτό που παρουσιάζει, παρά μια μίξη από ιδέε, συναισθήματα και προθέσει που μη δυνάμει να τα εκφράσει έστω στο ελάχιστο, απλώ τα σηματοδοτεί. Γυρί παρόδο, η βρισιά έχει κάτι κοινό με τι λέξει που είναι μόδας, ή και με τι ξένε λέξει, ότι δηλαδή μοιάζει απαραίτητη. Παρόλο που θα μπορούσε να υποκατασταθεί στο ακέραιο. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει στη βρυσιά κάτι το αφάνταστα συναρπαστικό, που ταυτίζεται βεβαίω με την πρόθεση και όχι με το περιεχόμενό τη. Περισσότερο από κάθε τι, αυτό φαίνεται στα ελληνικά πειράγματα. Ένα παιδί μπορεί να πει τη λέξη μόμολο ή μαμόθρευτο και να κάνει το άλλο παιδί έξαλλο, λόγω των συγκαλυμένων συσχετισμών. Στη χρήση όμω σαφού λόγου, εν υπάρχει μια ομοιότητα με το να χρησιμοποιεί κανεί πολλά λόγια, επειδή όσο πιο ασαφή είναι ένα λόγο τόσο μεγαλύτερο είναι το εύρο αυτού στο οποίο μπορεί να αναφέρεται. Το ίδιο ισχύει και για την υποκειμενικότητα. Αν τα λόγια είναι βλακώδη, τότε η βλακία συγκενεύει μέσα από αυτά με τον πανικό. Και αυτή η δυσκολία να διαχωρίσει κανεί λογική και συνέστημα στην αντίληψη τη ευφυα αντικαθρεφτίζεται βεβαίω και στην αντίληψη τη βλακία. Όταν, για παράδειγμα, η ψυχιατρική περιγράφει τη σκέψη πνευματικών καθυστερημένων ανθρώπων με λέξει όπω φτωχή, ανακριβή, ανίκανη για αφαίρεση, Ασαφή, αργή, διασπασμένη, επιφανειακή, μονομερή, άκαμπτη, περίπλοκη, υπερκινητική, ασυνάρτητη, είναι προφανέ πω αυτέ οι ιδιότητε παραπέμπουν εν μέρη στη διάνοια και εν μέρη στα συναισθήματα. Μπορεί λοιπόν κανεί να πει πω η βλακεία και η ξυπνάδα εξαρτώνται τόσο από την νόηση όσο και από το συνέστημα. Και το εάν το ένα υπερέχει του άλλου, αν για παράδειγμα στην καθυστέρηση βρίσκεται σε πρώτο πλέον η αδυναμία τη διάνοια ή σε κάποιου επιφανεί και άτεκτου ηθικολόγου η παράλυση του συναισθήματο, το αφήνουν στου ειδικού. Εμεί οι αεραστέχνε θα πρέπει να αρκεστούμε σε έναν λιγάκι πιο ελεύθερο τρόπο σκέψη. Η ειλικρινή βλακή είναι λιγάκι καθυστερημένη στο μυαλό, είναι αυτό που λέμε αργόστροφη. Είναι φτωχή σε ιδέε και λόγια και αδέξα όταν χρησιμοποιείται. Προτιμά το χρησιμοποιείτε. συνηθισμένο, επειδή με τη συχνή επανάληψή τη εντυπώνεται και όταν κάποια στιγμή καταλάβει κάτι, δεν το αφήνει εύκολα να τη ξαναφύγει, δεν το αναλέει, ούτε ψάχνει η ίδια κάποια εξήγηση. Από την άλλη, σφίζει από ζωή. Ναι, μεν είναι συχνά όριστη στον τρόπο που σκέπτεται και οι σκέψει τη συχνά ενώπιον νέων εμπειριών εύκολα παραμένουν εντελώ αδρανεί, αλλά τη αρέσει πολύ ότι αναγνωρίζει με τι αισθήσει τη λίγα και μετρημένα πράγματα. Με μία λέξη είναι η καλή μπουνταλοσύνη, που αν δεν ήταν μερικέ φορέ τόσο ευκολόπιστη, αδιαφανή και συγχρόνω ανεπίδεκτη μαθήσεω, τόσο που να σε οδηγεί σε απελπισία, τότε θα έκανε ευχάριστη εντύπωση. Για να επιστρέψω όμω, άλλη μια φορά στη σχέση με την τέχνη, πρέπει να πω ότι η απλή βλακεία είναι πραγματική καλλιτέχνητα. Αντί να απαντήσει σε μια λέξη ερώτηση με μία άλλη λέξη, όπω συμβαίνει πολύ συχνά σε κάποια πειράματα, απαντάει αμέσω με ολόκληρε προτάσει. Και ό,τι και να πει κανεί, αυτέ οι προτάσει εμπεριέχουν κάτι σαν ποιήση. Επαναλαμβάνω, αναφέροντα πρώτα τη λέξη ερώτηση, μερικέ τέτοιε απαντήσει. Ανάβω. Ο φούρναρη ανάβει τα ξύλα. Χειμώνα. Αποτελείται από χιόνι. Γάμο. Συμβάλλει στη διασκέδαση. Κήπο. Στον κήπο έχει πάντα ωραίο καιρό. Θρησκεία. Όταν πα στην εκκλησία. Ποιο ήταν ο Γουλί τέλο. Τον παίζαμε στο δάσο. Και ήταν μαζί με τα αμφιεσμένε γυναίκε και παιδιά. Ποιο ήταν ο Άγιο Πέτρο. Λάλισε τρει φορέ. Η αφέλεια και η μεγάλη παραστατικότητα κάτι τέτοιων απαντήσεων, η υποκατάσταση υψηλών ιδεών με την αφήγηση μια απλή ιστορία, η περισπούδαστη αφήγηση περιττών λεπτομεριών, συνθηκών και λοιπόν στοιχείων, ύστερα πάλι η περιληπτική μετατροπή σε ποιητικό λόγο όπω στην περίπτωση του Αγίου Πέτρου, είναι οι πανάρχε μέθοδοι τη ποιήση. Και παρόλο που πιστεύω ότι το πολύ παραπάνω από όλα αυτά, όπω είναι πράγματι τη μόδα, μετατρέπει τον ποιητή σε ηλίθιο, ωστόσο δεν μπορεί κανεί να παραβλέψει το ποιητικό στοιχείο σε όλα αυτά. Έτσι εξηγείται κιόλα ότι ο Ηλίθιο περιγράφεται στη λογοτεχνία με μια παράξενη χαρά για το πνεύμα του. Αυτή η υψηλότερη βλακεία είναι η πραγματική αρρώστια τη παιδεία. Αλλά για να προλάβω μια παρεξήγηση, σημαίνει αμορφωσιά, αποτυχημένη παιδεία, κακώ αποκτημένη παιδεία, δυσαναλογία ανάμεσα στην ύλη και την ισχύ τη παιδεία. Και το να την περιγράψει συνιστά μια αποστολή δίχω το λιωμό. Φτάνει μέχρι την ανώτατη πνευματική τάξη. Επειδή αν η αυθεντική βλακία, είναι μια σοπηλή καλλιτέχνηδα, η ευφυή βλακεία είναι αυτή που συμβάλλει μέσα στη ζωηράδα τη πνευματική ζωή. Κυρίω δε στην αστάθεια και στην αναποτελεσματικότητά τη. Πριν από χρόνια είχα γράψει για αυτήν. Δεν υπάρχει δυστυχώ καμία σημαντική σκέψη που δεν θα ήξερε να χρησιμοποιήσει τη βλακεία, μια και κινείται προ όλε τι πλευρέ και μπορεί να φορέσει όλα τα ενδύματα των καιρών. Η αλήθεια, αντιθέτω, έχει μόνο ένα ένδυμα και έναν δρόμο, οπότε και βρίσκεται πάντα σε μειονεκτική θέση. Η βλακεία που περιγράφεται με αυτό δεν είναι κάποια πνευματική καθυστέρηση, και όμω είναι η πιο επικίνδυνη για τη ζωή. Μια ασθένεια του πνεύματο που απειλεί την ίδια τη ζωή. Θα έπρεπε είναι η αλήθεια να την αναζητήσουμε ο καθένα μέσα του και να μην την αναγνωρίζουμε μόνο στι στιγμέ των μεγάλων τη ιστορικών εκρήξεων. Τελικά θα πρέπει επίση να αντιτάξουμε πω κανεί δεν συμπεριφέρεται πάντα τόσο έξυπνο όσο θα έπρεπε, ότι δηλαδή ο καθένα μα, αν όχι πάντα, τουλάχιστον όμω πότε πότε είναι βλάκα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ξεχωρίζουμε ανάμεσα στην αποτυχία και την ανικανότητα, στην περιστασιακή και τη λειτουργική ή οργανική βλακεία, ανάμεσα στο λάθο και στην έλλειψη ευφυα, αυτό είναι πολύ σημαντικό επειδή σήμερα οι συνθήκε ζωή είναι τόσο σαφεί, τόσο δύσκολε, τόσο μπερδεμένε, που από τι περιστασιακέ βλακίε μεμονωμένων ατόμων μπορεί εύκολα να προκύψει μια συντεταγμένη του γενικού συνόλου. Όμω με αυτού του πενιγμού έχω εδώ και κάμποση ώρα τελειώσει την ανάλυση μου, η οποία όπω έχω ήδη πει αποτελεί μόνο ένα προσχέδιο. Δηλώνω λοιπόν λίγο πριν ξεπεράσω το όριο, ανίκανο να συνεχίσω. Επειδή ένα βήμα ακόμα να κάναμε πέρα από το σημείο που σταματήσαμε, θα βγαίναμε από το πεδίο τη βλακία που δεν είναι ούτε θεωρητικό ούτε πολυπίκυλο και θα μπαίναμε στο βασίλειο της Σοφίας, σε μια έρημη περιοχή που την αποφεύγουν όλοι.